στον Αγίο Τριαδικό Θεό, έφτασαμε και πάλι στον μήνα Οκτώβριο, το μήνα του Απρίλιο, οι πολλές δουλειές παίρνουν στο χειμώνα και ακόμη και η προετοιμασία των χωραφιών για τη σφορά. Και όπως εξέρχονται οι θεωροί μας, τα χωράφια για την προετοιμασία και τη σφορά του σιχαριού, έτσι εξέρχεται και ο λόγος του Θεού. Εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρε των λόγων αυτού. Και ο λόγος του Θεού εξέρχεται όχι για να οργώσει, έρχεται για να σπύρει μόνο. Το όργανο αναφέρεται σε εμάς. Το αν λοιπόν θα έχουμε να ακούσουμε λόγο Θεού, το πως θα τον ακούσουμε το λόγο του Θεού και τι συνέπειες θα έχει ο λόγος του Θεού στη ζωή μας, αυτό είναι κάτι που αφορά σε εμάς. Πάντως το σπύρον των σπόρων εξέρχεται διαρκώς. Είναι η έξοδος του Θεού μας, που είναι έξοδος αγάπης προς τα κτίσματά του, προς τους ανθρώπους, με την ενανθρώπιση του, και έρχεται να σπείρει το λόγο του δίνου του, της θείας του αληθείας. Αλλά σας είπα, εξαρτάται από εμάς πώς θα ακούσουμε το λόγο του Θεού. Μπροστά μας έχουμε μία χρονιά. Θα ερχόμεθα εδώ να ακούμε το λόγο του Θεού. Πώς θα ακούμε το λόγο του Θεού? Πρέπει να σας πω ότι ο λόγος του Θεού άλλοτε πέφτει σε μια πατημένη γη. Άστα, ακαλλιέργεια, που αφήνει τη γη αυτή της καρδιάς αδιάφορη. Μπαίνει κάποιος, ακούει και δεν δίνει καμία σημασία. Ακόμη, ο λόγος του Θεού πέφτει και στις επιπόλαιες καρδιές. Εκείνες που ενθουσιάζονται, που μέσα τους αισθάνονται χαρά για το λόγο του Θεού, αλλά όταν θα βγουν έξω από την πόρτα, θα έχουν ξεχάσει όλα. Άλλος σπόρος πέφτει σε καρδιές που υπόσχονται πολλά, σχεδιάζουν μια όμορφη πνευματική ζωή, έχουν όμως οι χίλιες δυο μέρες της ζωής να καταπνίξουν τον σπόρο του Θεού, τον λόγο του Θεού, και τελικά οι καρδιές αυτές να μείνουν ακαρδοφόρητες. Εμείς μη γέννητο να ανήκουμε στις κατηγορίες αυτές, όπως ακούσαμε στο πρωινό Ευαγγέλιο, στην πρωινή Ευαγγελική περικοπή, την παραβολή του σπορέου. Όχι αγαπητοί, ο λόγος του Θεού πρέπει να πέσει σε καρδιές που θα είναι γη καλή, γη αγαπή, η οποία θα καρποφορήσει. Θα καρποφορήσει ο λόγος του Θεού και θα γίνει αγιότητα. Αλλά θα πρέπει όμως οι καρδιές αυτές, οι καρδιές να δεχτούν το λόγο του Θεού με φόβο Θεού και με ταπείνωση. Και τότε θα αποδώσουν τρία κονταπλάσια και έξι κονταπλάσια και εκατονταπλάσια. Δεν θα επιθυμούσε. Και έρχομαι και παρακαλώ και Θεό, και στον Θεό και εσάς και Θεό, μην υπάρξει καρδιά σε μια από τις τρεις πρώτες κατηγορίες. Όλες οι καρδιές, εδώ που ακούν το λόγο του Θεού, όλες οι καρδιές να αποδειχθούν γη αγαπή. Εύχομαι λοιπόν ο λόγος του Θεού που θα πέφτει στις καρδιές μας να καρποφορήσει πλούσια. Εφέτος, η χάρη του Θεού μας δίνει ως ευκαιρία σποράς του λόγου του το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, αλλά και ολοκλήρου της Αγίας Γραφής. Αποτελεί το βιβλίο αυτός της Αποκαλύψεως την κατακλίδα και έχει μια ικανή αντιστοιχία με το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, που είναι η Γένεση, μετά της οποίας η Αποκάλυψη αποτελεί άξονα
σωτηρίας, συγγνώμη, πτώσεως σωτηρίας. Το βιβλίο της γενέσεως αναφέρει την ιστορία της πτώσεως. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως αναφέρει την ιστορία της ανορθώσεως, της σωτηρίας. Πράγματι, στο βιβλίο της Γενέσεως περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. Είναι η ωραία ανατολή του Χριστού ορατού κόσμου. Άλλοι άνθρωποι έπεσαν. Έπεσαν στην αμαρτία και η υποβολή του διαβόλου. Έπεσε η σύγχυση, η αμαρτία, η φθορά και ο θάνατος. Τα πάντα έμοιαζαν ότι είχαν ματαιωθεί. Είχε ματαιωθεί το ωραίο σχέδιο του Θεού, να φτάσει δηλαδή η κτήση κοντά στο Θεό, να ενωθεί μαζί του και να θεωθεί. Αλλά ότι ο Θεός, αγαπητοί μου, δημιουργεί, ούτε εκμηδενίζεται, ούτε ματαιούται. Και δια την ανακαίνιση του παλαιοθέντος εν αμαρτία κτιστού ορατού κόσμου, οικονομήθη το μυστήριο της ενανθρωπίσεως του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος, και είναι ο Ιησούς Χριστός. Ο κόσμος όμως δεν εδέχει τον Ιησού Χριστό και τον εστάδωσε. Και πάλι δεν εματαιώθη το σχέδιο της σωτηρίας, διότι με τον μεν σταυρό ελικίδη ο διάβολος, με την δε ανάσταση του Χριστού ελικίδη ο θάνατος και η φθορά. Έτσι η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού, πορεύει μέσα στην ιστορία μεταξύ πολλών ταλαιπωριών, αντιξοοτήτων και μαρτυρίου, από τις αντιθέους δυνάμεις που διαρκώς σταυρώνουν την σάρκα του Χριστού. Όμως τελικά η Εκκλησία θα νικήσει, διότι ενίκησε ο Χριστός τον διάβολο, τον κόσμο και τον θάνατο. Η Εκκλησία εκκλησιαστικοποιεί την κτήση και την οδηγεί στην Βασιλεία του Θεού. Αν λοιπόν το βιβλίο της Γενέσεως μας περιγράψει τη δημιουργία του κόσμου, του ανθρώπου και την πτώση του, το βιβλίο της Αποκαλύψεως μας περιγράφει αποκαλυπτικά την πορεία της Εκκλησίας, δηλαδή των πιστών μέσα στην ιστορία, και της δημιουργίας εγγέλει την αναγέννηση, την αναδημιουργία και την αιωνία δόξα του ανθρώπου και της κτιστής ορατής δημιουργίας. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κάνοντας μια μικρή εισαγωγή σε αυτό σήμερα, πριν έρθουμε για να μπορέσουμε να κατατοπιστούμε ως προς αυτό, το βιβλίο της Αποκαλύψεως περιέχει εν συντομία ολόκληρο το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, από της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού έως της κρίσεως, δευτέρας παρουσίας, κρίσεως και παρουσίας της Βασιλείας του Θεού. Για να σας δώσω μια εικόνα, σας λέγω τούτο. Μέσα σε μία μόνο εικόνα της Αποκαλύψεως εμφανίζεται το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Είναι η γυναίκα που κρατεί το άρεν παιδίο, το άρεν τέκνο, το παιδί της που το γέννησε. Πριν το γεννήσει, λέει, το θηρίο περιμένει πότε θα γεννήσει η γυναίκα που εγκυμονεί, ώστε μόλις γεννηθεί να το αρπάξει το παιδί
και να το καταπροκτήσει. Αλλά μόλις εγεννήσει το παιδί, αρπάχθηκε η γυναίκα εις την έρημο. Και από πίσω το θηρίο τρέχει, αφού βγάζει νερό από το στόμα, καθιστά την γυναίκα με το παιδί ποταμοφόρητον, λέξη του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ποταμοφόρητον, ρίχνει νερό από πίσω να γίνει πλημμύρα να το πνίξει το παιδί. Αλλά δεν το φτάνει, διότι τελικά αρπάχθηκε το παιδί εις τον ουρανό. Αγαπητοί μου, είναι όλη η ιστορία της ενανθρωπίσεως. Ο διάβολος έψαχνε, όπως λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας μας, έψαχνε τα σπαρτέμου ποια θα γεννήσει τον Μεσσία. Αλλά έλαβε, ξέφυγε λέει από την προσοχή του άρχοντος του αιώνος τούτου, όπως λέγει ο Άγιος Ιγνάτιος Αντιοχίας, του ότι γεννηθεί ο Υιός του Θεού εκ Παρθένου, και ότι ο διάβολος δεν το αντελήφθη αυτό. Ο διάβολος ούτε πανταχού παρόν είναι, ούτε τα πάντα γνωρίζει. Αλλά έψαχνε, το βλέπουμε καθαρά αυτό στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, που περιμένει μέχρι να γεννηθεί το παιδί. Μετά του ότι καθίσταται η γυμνή ποταμοχώρητος, είναι ότι η Εκκλησία, συγγνώμη, η Θεοτόκος, το πρόσωπο της γυναικός, έχει δύο όψεις. Είναι η Θεοτόκος και η Εκκλησία. Και βεβαίως η Εκκλησία, διότι η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, που ο Χριστός πήρε το σώμα του από την Παναγία, από την Θεοτόκο. Συνεπώς, Θεοτόκος και η Εκκλησία είναι το ίδιο πράγμα με τις δύο όψεις. Και έχουμε ταυτοχρόνως και διάθεση, και ταύτιση και διάθεση. Και η Εκκλησία διώκεται. Διώκονται οι μαθητές, διότι είναι Θεοτόκος. Αλλά αρπάζεται το παιδί. Δηλαδή, η σταύρωση, η ανάσταση, η ανάληψη του Χριστού. Δεν μπορεί ο διάβολος πλέον να φάει στον ουρανό να κάνει τίποτα. Έκτοτε όμως, κυνηγά την γυναίκα τη σταθερή. Δηλαδή, στρέφεται πάνω των ενδυσίων της Εκκλησίας. Βλέπει κανείς μέσα σε αυτή την εικόνα, η οποία είναι μία από τις πάμπολες εικόνες του βιβλίου της Αποκαλύψεως, βλέπετε εν επιτομή το μυστήριο της Θείας Οικονομίας. Αλλά ακόμη αναφέρεται εις την ίδρυση, την επέκταση της Εκκλησίας του Χριστού, της Βασιλείας του Θεού επί της Γης, που είναι η Εκκλησία, την εξέλιξη της πάλης μεταξύ της Εκκλησίας, της γυναικός και του θηρίου των αντιθέων δυνάμεων. Θα δούμε και αυτές οι αντίθετες δυνάμεις. Και στο τέλος έρχονται οι πληγές εναντίον του θηρίου, εναντίον του κόσμου που αφιστεί. Θριαμβεύει η Εκκλησία, έρχεται ο Χριστός, κρίνει τον κόσμο, δεσμεύεται ο διάβολος και λάβει η Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το γενικό διάγραμμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι η Δευτέρα του Χριστού παρουσία ως κρυπτού και ως βασιλέως. Με αυτό αρχίζει και με αυτό τελειώνει. Θα τελειώσει έτσι. Θα πει η Εκκλησία και το Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία, το Άγιο Πνεύμα. Έχου Κύριε Ιησού, ναι, έχει μεταγεί. Ναι, έχουμε μήνα. Είναι το κλίμα της αναμονής μέσα στο Πνεύμα του Ιησού. Το κλίμα της αναμονής μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία αναμένει τον Χριστό. Τον αναμένει ως κριτή και ως βασιλέα, για να έχει εκποδό το κακό. Να μην υπάρχει πλέον ο διάβολος, να μην υπάρχει η αμαρτία, να μην υπάρχει η φθορά, να μην υπάρχει ο θάνατος. Συνεπώς, κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ο Ιησούς Χριστός, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία,
ο Χριστός ως κριτής και βασιλός. Το κύριο θέμα που το βλέπουμε αυτό να κινείται σε αλλεπάλληλες εικόνες κατά ένα επιταδικό σύστημα, όπως θα δούμε στην ανάλυση του βιβλίου, είναι ο αγώνας μεταξύ της βασιλείας του Θεού και της αντιθέου δυνάμεως που τελικά θα θριαμβεύσει η Εκκλησία δια της νίκης του Χριστού. Ο σκοπός δε που εγγράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι η προπαρασκευή των πιστών ενώψη των θλίψεων που αναμένουν τους πιστούς, αλλά και η παραμυθία, η παρηγορία των πιστών για την αγαπή έκβαση του αγώνος. Όλα αυτά τα οποία σας λέγω με πολύ λίγα λόγια καταγράφονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως με οράματα, παραστάσεις και εικόνες που αποτελούν και την συμβολική γλώσσα του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Βεβαίως, η Αποκάλυψη είναι κυρίως ένα προφητικό βιβλίο, το οποίο δεν αποκαλύπτει μόνο, προσέξατε, τα μέλλοντα, αλλά και τα παρόντα. Συνεπώς, εδώ εμφανίζεται η προφητεία εν ευρία ελληνική. Το ίδιο το βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 1 στίχος 19, λέγει το εξής. Αυτός ο ίδιος ο Κύριος το σημειώνει στον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Γράψον ουν α ίδες και α εισί και α μεν γίνεστε μετά τα. Γράψε, λέει, γράψε, λέει στον Ιωάννη, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτσμον, εξόριστος κατά την παράδοση, στο σκύλιο που σήμερα είναι γνωστό ως το σκύλο της Αποκαλύψεως. Εκεί κατά την παράδοση διαρκώς προσήλθετο και μία Κυριακή, θα μας το πει ο ίδιος στον πρόλογο του βιβλίου του, έγινε το εμπνεύματι και είδε όλα αυτά τα αποκαλύψεις και τα οράματα τα οποία κατ' εντολή του Χριστού τα καταγράφει. Γράψω λοιπόν, λέει, γράψε εκείνα που είδες και εκείνα τα οποία είναι, συνεπώς τα παρόντα, και εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν μετά από τα παρόντα. Συνεπώς, το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα βιβλίο προφητικό, το οποίο αποκαλύπτει τα παρόντα και τα μέλλοντα. Σας είπα ότι η προφητεία έχει ευρία έννοια. Κινείται εις το μέλλον, εις το παρόν, αλλά και εις το παρελθόν. Και αναλύει. Όταν η προφητεία κινείται εις το μέλλον, έρχεται να αποκαλύψει εκείνο το οποίο θα γίνει στο μέλλον, το οποίο αγνοεί πάσα κριστή λογική δημιουργία. Δεν γνωρίζει το μέλλον ούτε άνθρωπος, ούτε άγγελος, ούτε ο διάβολος. Το μέλλον πραγματικά το γνωρίζει μόνο ο Θεός και κανείς άλλος. Και μόνος εκείνος θα το αποκαλύψει. Η προφητεία λοιπόν είναι προνόμιον μόνο του αληθινού Θεού. Και αν το θέλετε, είναι προνόμιον της ορθοδόξου αληθούς πίστεώς μας. Κινείται ακόμη η προφητεία εις το παρόν, για ό,τι πράγμα εκθέτει της προσοχής των συγχρόνων. Όταν επί παραδείγματι ο Ευαγγελιστής, συγγνώμη, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος λέγεται προφήτης, τι λέει, τι επροφήτευσε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής? Επροφήτευσε το μέλλον, επροφήτευσε το παρελθόν? Λοιπόν, αγαπητοί, ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής επροφήτευσε μόνο το παρόν. Και ο πυρήνη, το κέντρο της προφητείας του ήταν, είδε ο Μεσσίας, είδε ο αμνός του Θεού. Αυτός είναι ο αμνός του Θεού. Ποιος είσαι που λέει, διάκονης του λαού, είσαι ο Μεσσίας? Όχι, λέει, εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας. Ποιος είσαι? Εγώ είμαι φωνή βόντος εν διαρήμων. Εγώ που φωνάζω
η συνέργεια είναι μια φωνή που έχουμε να μακρύσω για τον Μεσσία. Είναι αυτός που χρονικά είναι από πίσω μου, εγώ είμαι μπροστά του, αλλά ποιοτικά είναι αυτός μπροστά μου, εμπροστά μου γεύονται. Είναι εκείνος που εγώ δεν μπορώ να λύσω τον ημάντα των υποδημάτων. Αλλά όταν προφητεύει τον Χριστό, ο Χριστός είναι παρόν. Και ο Ιωάννης ο Βαπτιστής είναι μέγας προφήτης. Κι όμως, αγαπητοί μου, προφητεύει μόνο το παρόν. Είναι δε δυσκολότερο να προφητεύσεις το παρόν από ότι να προφητεύσεις το μέλλον. Τέλος, η προφητεία κινείται και στο παρελθόν. Προφητεύει εκείνα τα οποία ανθρώπινο μάτι δεν έχει δει. Όταν έχει παραδείγμα ότι ο Μωυσής, ο μέγας προφήτης, καταγράφει στο βιβλίο του Γενέσεως τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, πού τα ήξερε, προφητικός γράφει. Συνεπώς, είναι προφήτης που κινείται στο παρελθόν. Αλλά ακόμη ο χαρακτήρας της προφητείας είναι ευρύτερος από ό,τι σας είπα, με το ότι έχει το στοιχείο της διδασκαλίας, δηλαδή έχει προτροπάς, ηθικάς προτροπάς, παρακινεί σε μετάνοια, σε παραμυθία, εναντίον του σκληρού αγώνος της πνευματικής ζωής κλπ. Πολλές φορές οι προφήτες έρχονται να ενισχύσουν και να βοηθήσουν, να παρακινήσουν εις μετάνοια και να ανορθώσουν τον λαό που τους ακούει. Δηλαδή δεν έρχεται η προφητεία μόνο να πει τι θα γίνει ή τι έγινε, αλλά και πώς πρέπει να σταθούν οι άνθρωποι ενώπιον του Θεού. Γι' αυτό το λόγο υπογραμμίζω και σημειώνω. Δεν θα πρέπει να δούμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως με τη στενή έννοια της προφητείας. Δηλαδή, σαν ένα βιβλίο που θα μας πει μόνο για το μέλλον. Όχι, αγαπητοί. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως θα κινηθεί και προς τα πίσω και προς τα μπρος. Και ακούστε εις το παρόν. Τι είπε εδώ ο Κύριος, άφησή, εκείνα τα οποία υπάρχουν, υφίστανται. Και εκείνο το άφησή δεν είναι εκείνο το οποίο συνέβαινε όταν υγόρευε στον Ιωάννη ο Κύριος την αποκάλυψη και του επίκυνε τις εικόνες τις συμβολικές παν ό,τι συνέβαινε στην εποχή του. Όταν θα γράψει για την μεγάλη την πόρτη, την Βαβυλώνα, την Ρώμη. Δεν είναι η Ρώμη μόνο τότε εκείνο το άφηση, εκείνα τα οποία είναι. Εκείνο το άφηση είναι και σήμερα. Θα είναι και αύριο. Αλλά αυτό για το αύριο θα είναι αυτό που θα ανήκει στο αύριο. Και θα είναι ως παρόν. Έτσι λοιπόν ανά πάσα στιγμή η Αποκάλυψη κινείται στο παρελθόν, στο παρόν ή στο μέλλον. Έχετε αυτή την ευρία μορφή, έχετε να παραμιλήσει, να ανορθώσει, να ειδοποιήσει, να επισημάνει. Έχετε, λέγει ο Αντίχριστος, να επισημάνει σε κάθε εποχή, ιδιαίτερος όμως σε μια εποχή που το θρησκευτικό αίσθημα είναι πολύ χαμηλό. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ένα ζωντανό με πολύ και ανέκφραστο μεγάλη και δροσερότητα. Παρά τις τρομερές εικόνες που έχει, έχει μία δροσερότητα και ταυτοχρόνως μία τρίτερο. Είναι ένα αληθινό αριστούργημα το βιβλίο της Αποκαλύψεως, εκείνος ο οποίος μπόρεσε κάτι να δει μέσα στο βιβλίο αυτό, είναι αληθινό ευρύχημα. Παρότι είναι γραμμένο, ξέρετε, στην δημοτική της ελληνιστικής εποχής, έχουμε την ελληνιστική γλώσσα
η οποία δεν είναι βεβαίως η αρχική διάλεκτος ή περίτεκτος του Πλάτωνος, βρισκόμεθα αρκετά χρόνια, μερικές εκατοντάδες χρόνια μακριά. Η ελληνική γλώσσα έχει υποστεί πολλές επιδράσεις, ιδίως ξενικές, και βαρβαρίζει. Στη γλώσσα αυτή γράφτηκαν τα Ευαγγέλια. Το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι ακόμη πιο κάτω από αυτή την ελληνική γλώσσα. Είναι μία, επιτρέψατε μου να το πω έτσι όπως το λέγαμε, δημοτικιά. Μη σας πειράζει αυτό, μην σας καμπαίνει. Παρουσιάζει στοιχεία από φιλολογικής πλευράς τόσα και τέτοια, ώστε ξένοι να πούν ότι το βιβλίο της Αποκαλύψεως έχει δική του γραμματική. Όταν έχει παραδείγματι λέει «ον» και «ο ίδιος ερχόμενος», «ον». Μάλιστα. Δεν είναι άνθρωπο «ον», γιατί είναι μετοχή. «Ο ίδιος» που είναι ο παραδοτικός του ρήματος είναι «τι ίδιος». Τι ίδιος άνθρωπο μπορεί να πάρει το ρήμα, παίρνει άνθρωπο και λέει «ο ίδιος». Σόλικο. Έχει λοιπόν το βιβλίο της Αποκαλύψεως τη δική του γραμματική. Αλλά είναι χαριτωμένη. Είναι χαριτωμένη. Δεν είναι πλούσιο ίσως το λεξιλόγιο. Ξέρετε, το φτωχότερο λεξιλόγιο από τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι του Ιωάννου. Αλλά το υψηπετεύθερο είναι του Ιωάννου. Το θεολογικότερο είναι του Ιωάννου. Μείνετε την ανθρωπινική ένωση του Θεού Λόγου, που περιβάλλεται την πτωχία της ανθρωπίνης. Υπάρχει αυτός ο Θεός Λόγος. Έτσι μέσα στην πτώχεια, θα λέγαμε, του πλούτου των λέξεων, έρχεται ο πλούτος της θεολογίας, ο πλούτος της βασιλείας του Θεού, τόσο πολύ ξεχυλίζει που ξεπερνά τις έννοιες των λέξεων. Είναι κάτι καταπληκτικό. Μόνο εκείνος που εξοικειώνεται με το βιβλίο της Αποκαλύψεως μπορεί να ανακαλύψει όλα αυτά τα στοιχεία κατά τρόπον ατέρμονα. Είναι λοιπόν ένα αληθινό αριστούργημα, αγαπητοί μου, το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Έχει ενότητα, έχει συμμετρία, έχει ευρυθμία, έχει δύναμη πλούτο, λόγου, έχει παρά την πτωχία των λέξεων, πλούτο χρωμάτων και τόνων. Έχει μία αφάνταστη ποικιλία θεμάτων. Έχει μία πλαστικότητα, έχει μία ζωηρότητα, έχει μία παραστατικότητα το βιβλίο αυτό, τόσο που συναρπάζει εκείνον που διαβάζει. Κανένα βιβλίο, για κανένα βιβλίο, δεν γράφτηκαν τόσα βιβλία, για κανένα, για το πιο κλασικό βιβλίο, την ανθρωπίνη γραμματική ιστορία, την ιστορία της ανθρωπίνης γραμματείας, κανένα βιβλίο δεν είχε τόσες συγγραφές γι' αυτό. Πάρα πολλά βιβλία στο γραφή γράφονται και θα γράφονται για το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αληθής πλούτος πραγματικά. Βαθιστόχαστο βιβλίο. Αφιπνιστικό συνειδήσεων. Συναρπαστικό. Με σκηνικά. Τα σκηνικά του. Τα σκηνικά του. Ο ουρανός και η γη. Ο τόπος στον οποίο κινείται. Ο χρόνος τον οποίο κινείται, ο χρόνος δεν τον φτάνει η ιστορία, είναι η παγκοσμία ιστορία και η ιωνιότητα. Γι' αυτό και αποτελεί ερμηνευτικό λάθος, εάν θα θέλαμε να ερμηνεύσουμε το κείμενο της Αποκαλύψεως με βάση ένα τόπο όπως είναι η Ελλάδα, ή η Κωνσταντινούπολη. Όσοι διαβάσετε αποκαλυπτική γραμματεία με καταλαβαίνετε. Να θέλουμε να ερμηνεύσουμε την αποκάλυψη στο στενό χώρο μιας Κωνσταντινούπολης ή στο στενό χώρο της Ελλάδας. Σαν να είναι γραμμένη η αποκάλυψη για τους Έλληνες ειδικά. Παγκόσμιο. Σας είπα, το σκηνικό του, ο ουρανός και η γη, ο χρόνος, η ιστορία, η παγκόσμιος και η αιωνιότητα.
κώδικο να περιορίσουμε τώρα το βιβλίο του Αποκαλύψεως, να πούμε να διαβάσουμε τι θα γίνει. Άρα λέω, θα πάρουμε την πόλη και την Αγία Σοφία. Φτώχεια. Φτώχεια. Γι' αυτό όσοι ερμηνεύουν έτσι έχουν πέσει έξω. Αγαπητοί μου, όσοι γράψανε ερμηνεία της Αποκαλύψεως με τέτοια στενά όρια, δεν επαληθεύτηκαν και φυσικά το πιάστηκαν. Μόνο για την ιστορία της ερμηνείας σας αναφέρω τον Απόστολο Μαγκάλη, ο οποίος ήθελε να ερμηνεύσει την Αποκάλυψη πάντα με βάση των ελληνικών χώρων με κέντρο του Κωνσταντινού. Θέλω να σας πω. Και μάλιστα με ιδέα των μηχανισμών, ένα από... Δεν μπορούμε, ξέρετε, να ερμηνεύσουμε την Αγγέλη την Αποκάλυψη με ένα ρεύμα της εποχής μας. Λέμε, τότε που ήταν ο Μαντζάκης των ομομηχανισμών, προς τα τέλη του περασμένου αιώνα. Ότι περιέχεται μέσα είναι αναμφισβήτητο. Άρα δεν μπορούμε να υπούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ρεύμα για το οποίο είναι αναμφισβήτητο. Άρα δεν μπορούμε να υπούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ρεύμα για το οποίο έχει ιδιαίτερος ασχοληθεί το βιβλίο της Αποκαλύψεως και σε αυτό θα μείνει. Όχι λάθος. Ούτε ο κομμουνισμός, ούτε η ασθενεία, τίποτα. Αυτά τα πράγματα περιέχονται μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, προσέξτε, περιέχονται. Είναι μεγάλα πράγματα, είναι παγκόσμια πράγματα και περιέχονται. Αλλά δεν εξαντλείται το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε αυτά. Μην πούμε λοιπόν ότι το θηρίο είναι ο κομμουνισμός ή ο μεσανισμός. Όχι. Ότι αυτά είναι προδρομικά θηρία είναι να φυσβεί. Αλλά δεν είναι αυτό. Ερμηνευτικό λάθος να καθορίζουμε τέτοια πράγματα. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ όταν θα έρθετε να ακούσετε. Και να ακούσετε. Και μάλιστα όταν δείτε ότι υπάρχει ενδιαφέρον τύπο. Η εισαγωγή που κάνουμε ακριβώς είναι να ξυπνήσει το ενδιαφέρον, να εκκυλήσει το ενδιαφέρον των ακροατών, να φέρετε άλλους στόχους, να χρειαστεί να πάμε, δεν ξέρω, στην πλατεία να κάνουμε την ομιλία μας. Αλλά προσέξτε, μην περιμένετε να ακούσετε εδώ, αναλύοντας και δουλεύοντας το βιβλίο της Αποκαλύψεως, να μάθετε πότε, αν θα γίνει και πότε θα γίνει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ούτε ακόμη πότε θα γίνει ο αντίκτυπος και πότε θα γίνει η δευτέρα του πίσω. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την γραμμή που έχει η Εκκλησία μας. Και τη γραμμή αυτή, αγαπητοί μου, την εχάραξαν τρεις αληθινά θεόπιστοι άνθρωποι, τρεις πατέρες. Είναι ο Ανδρέας Κεσαρίας, έκτος ιών, που έγραψε το κόπημα, σε το έχω τόσο το Θεό στα χέρια μου, ο Αρέτας, αρχιεπίσκοπος Κεσαρίας και αυτός, του 9ου αιώνα, το έχω τόσο στα χέρια μου, και ο Οικουμένιος αρχιεπίσκοπος Τρίτη, του 6ου αιώνα αυτός. Δεν το έχω αυτό. Έχω τα δύο, του Ανδρέα Κεσαρία και του Αρέτα Κεσαρία, πλήρη υπομνήματα στην Αποκάλυψη, που βλέπει κανείς την ορθόδοξη γραμμή της Εκκλησίας μας, πώς ερμηνεύει το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Δεν είναι τυχαίο, αν και θα το αναλύσουμε αυτό μέσα στα θέματά μας, γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας δεν ασχολήθηκαν με το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Περίπου ο Μακαρίτης ο Τρεμπέρα υπομνημάτισε όλα τα βιβλία της και η βιβλιακή της, πλην του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Γιατί? Αλλά θα το δούμε αυτό στην πορεία των θεμάτων μας. Αυτό, μόνο τούτο σας λέω, ότι η βασική βιβλιογραφία, όπως και το θαυμάσιο βιβλίο του καθηγητού Μπρατσιώτη, υπόβλημα στην Αποκάλυψη, το μοναδικό που υπάρχει με ελληνική γραμματεία, το μοναδικό, είναι η οδική μου. Όλα τα άλλα κρύβουν κινδύνου. Και σας το λέω αυτό, γιατί δεν θα ήθελα ούτε να πλανηθώ, ούτε να σας πλανήσω. Γι' αυτό σας είπα, μην ανάπτει η φαντασία μας
με πράγματα τα οποία ίσως θα λέμε και τι θα γίνει και τι θα μάθουμε. Όχι, θέλει νυφαλιότητα. Θα μάθουμε μέσα στην πορεία της αναλύσεως του ερωτημένου πώς πρέπει να καταλαβαίνουμε το βιβλίο αυτό. Εγώ βεβαίως κάτι θα σας πω τώρα, αλλά αυτό το κάτι δεν θα εξαντληθεί παρά το μαθαίνουμε στην πορεία της αναλύσεως του βιβλίου. Παρατάστα. Παρατάστα. Αυτά που σας λέω, παρατάστα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν θα παρατηρούμε τα σημεία των καιρών, διότι αυτός ο Κύριος μας το είπε αυτό. Τι είπε? Μας μίλησε για τα σημάδια του τέλους και μας είπε, όπως βλέπετε και λέτε, ότι τα θύλα της υγειάς άνοιξαν απάνω στο κλαδί, εγγύ στο θέρος. Έτσι και όταν δείτε αυτά τα σημάδια που σας λέω, πια, 1, 2, 3, τα παρισμή στο Ευαγγέλιο, τότε θα πείτε, εγγύ στο θέρος. Ποιο ο τέλος, Κύριε? Αυτό εδώ τώρα. Διπλή εικόνα, το τέλος της Ιερουσαλήμ, το τέλος του κόσμου. Είναι δύσκολο βιβλίο το βιβλίο της Αποκαλύψης. Η προφητεία είναι απίθυμενος. Είναι, αγαπητοί μου, απίθυμενος. Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Πάντως, συγγνώμη, ο Άγιος πολύ καρπός, συγγνώμη, ο Άγιος Ιγνάτιος, στον Άγιο Πολύκαρπο, που του στέλνει η επιστολή, ενώ πηγαίνει στη Ρώμη για να μαρτυρήσει, λέει, τους καιρούς καταμάνθανε, τον υπέρ καιρών προστόπου, τον άχρονο, τον αόρατο, τον ποιή μας ορατών. Τους καιρούς να καταμάνθανε, να τους μελετάς τους καιρούς. Δεν λέει μάνθανε, καταμάνθανε, παρατηρεί τους καιρούς, μελέτα τους καιρούς. Και ταυτοχρόνως να περιμένεις προσδόκα, λέει, τον υπέρ καιρών, τον άχρονο, τον Ιησού Χριστό, τον αιώνιον Υιόν και Λόγο του Θεού, περιμένεις. Αυτή η προτροπή του είναι πολύ σπουδαία, χωρίς όμως να μας ρίχνει εις την περιπέτεια της περιεργίας ή τις συνέπειες μιας νοσηράς φαντασίας. Γιατί εδώ που τα λέμε, όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν ίδια φαντασία, έχουν και νοσηρά φαντασία και κάνουν κατά το λαϊκό την τρίχα, τρίχα. Εγώ μπορώ να σας πω κάτι και να βγείτε έξω να πείτε πού είναι. Ο πατήρας Θεός μας είπε πότε πράγματι θα γίνει ο πατήρας παγκόσμιος κόσμος. Και να δούμε εκείνους ο οποίος έχει ανακοινώσει το πράγμα και να μου πούν πάτε ρίχματι αυτό πότε θα γίνει η αλήθεια. Και εγώ να δηλώσω άδεια. Γιατί? Γιατί η φαντασία των ακρότων μεγάλωσε εκείνο το οποίο είπα και το προσέφερε όπως το φανταζόμουσα. Ο Άγιος Ειρηναίος λέει κάτι πολύ ωραίο. Λέει, ασφαλέστερο και ακινδυνότερο το περιμένει την έκφραση της προφητείας ή το καταστοχάζεται και απομαντεύεται. Είδατε τι λέγει? Είναι ασφαλέστερο, και να φέρετε μάλιστα στο όνομα του Αρχιεπίσκοπου Άγιος Ειρηναίος, είναι ασφαλέστερο και ακινδυνοβέστερο, δεν κινδυνεύεις, να περιμένεις την έκφραση της προφητείας. Άσε το πράγμα να πραγματοποιηθεί, παρά να κάθεσαι να στοχάζεσαι και να απομαντεύεσαι. Δηλαδή, να προσπαθείς να μαντέψεις τι περίπου θα γίνει και θα γίνει. Και ο Ανδρέας Θεσσαλίας μας λέει το εξής, πολύ σπουδαίο: ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύχτας. Ο χρόνος θα αποκαλύψει τα γεγονότα. Μα θα μου πείτε, αν έρθει τότε για μένα, τι αξία έχει? Τι αξία έχει να ξέρω τώρα τι γίνεται αυτό που λέει η Αποκάλυψη, για να μπορώ να σταθώ συγκεκριμένα και κέρια η παρουσία του Αντιχρίστου. Όταν θα έρθει, θα αρχίσει να λέει πράγματα, παράγματα που δεν φιλάνθρωπος, πολιτισμένος, καταπληκτικός θα είναι ο Αντιχρίστος. Έτσι λέω είναι μεταλλεύει. Καταπληκτικό! Θα μαγεύσει όλοι οι ανθρώποι. Θα πω την πράξη να μην της. Δεν φάνηκε ποτέ στην οικουμένη. Θα είναι εδώ παγκόσμιο.
αυτές οι ενότητες που γίνονται, σιγά σιγά μια μέρα θα είναι μία ενότητα. Και τότε θα προβεί ο αντίθετος. Παράξενο. Αληθές. Αυτή είναι η ειδοποίηση που έρχεται από τον λόγο του Θεού. Και τότε θα έρθει ο προφήτης Ηλίας και ο ενός. Που δεν προτίμασταν θάνατο, ως προφήτε του παρόντος. Όχι του μέλλοντος. Του παρόντος. Και θα πούνε, αυτός είναι ο αντίθετος. Τι είπατε, είπατε ότι αυτός είναι ο μεγάλος του μελίτης. Είναι ο αντίθετος. Προφητεύουν το παρόν. Και εκείνοι που νύφουν, είδατε τι λέγεται ο Αντρέας της Αγίας. Και η νύφουση. Αυτοί που νύφουν, αυτοί που έχουν καθαρή καρδιά, αυτοί που ζουν πνευματική ζωή, αυτοί αμέσως θα αναγνωρίσουν. Οι άλλοι θα πούν. Οι άλλοι να τι θα πούν. Θα πιάσουν τους προφήτες και θα τους κρεμάσουν στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Πότε λοιπόν θα πραγματοποιηθούν αυτά, όταν θα έρθουν. Και πώς θα ξέρουμε, τότε τι θέλει. Το κάθε πράγμα, τότε τι θέλει. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πολύ σπουδαίο πώς θα πιάσουμε στα χέρια μας το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Όταν ανοίξουμε το βιβλίο της Αποκαλύψεως, αισθανόμεθα ότι βρισκόμεθα, αγαπητοί μου, σε μία άβυσσο. Δεν βρίσκουμε ούτε άγρια, ούτε αρχή, ούτε τέλος. Μία άβυσσος οκτασιών, παραστάσεων και εικόνων. Κι όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ούτε άβυσσος υπάρχει, ούτε υπάρχει έβριμος διάταξης όλης της ύλης κατά ένα επτακτικό σύστημα που μας αφήνει κατά πίσω. Όπως βεβαίως, άνοιξουμε μια ματιά στα αστέρια του ουρανού, αυτά τουλάχιστον που βλέπουν τα μάτια μας, αυτά τα 6.000 αστέρια, 7.000 που βλέπουν τα μάτια μας, να πούμε τι μας εσύλησε να κάνουμε χάρτη του ουρανού. Πού να βρω άνθρωπο τα αστέρια αυτά. Κι όμως για τον αστρονόμο δεν είναι χάος, έχει χαρτογραφήσει αυτά τα αστέρια. Έτσι λοιπόν δεν είναι χάος η αποκάλυψη. Αλλά μπορούμε θαυμάσια να βρούμε και την άκρη και τη μέση και το τέλος. Αλλά τούτο διότι δεν γνωρίζουμε να την ερμηνεύσουμε. Και ειλικρινά αυτό είναι το κύριο σημείο. Το πρόβλημα. Πώς θα ερμηνεύσουμε την ερμηνεύση της Αποκαλύψεως χωρίς να θέλω να σας πελαγοδρομήσω. Θα σας έλεγα ότι έχουν προταθεί κάπου τέσσερις, αλλά θα σας πω δυο θεωρίες τρόπου ερμηνείας. Ότι αποτελεί αληθινό πρόβλημα θα το δείτε στην πορεία των θεμάτων μας όταν θα κάνουμε την ανάλυση. Η πρώτη θεωρία, η οποία υποστηρίζεται από πολλούς πατέρες της Εκκλησίας μας, λέγεται κυκλική. Δηλαδή, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή, λέμε αυτά που γράφει ο προφήτης, τι εννοεί, για ποια εποχή εννοούνται αυτά, για την εποχή που είναι, για την πορεία της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία ή για τα έσχατα. Εν προκειμένου, υπάρχει η λεγόμενη εσχατολογική μέθοδο. Ή η προοδευτική μέρα. Η κυκλική λέει το εξής. Παίρνει μία σειρά οπτασιών, έναν κύκλο, μία επτάδα. Και λέει, αυτά ερμηνεύονται και αυτά τα γεγονότα αυτής της εποχής. Η δεύτερη επτάδα έχει ερμηνεία για μια παρακάτω εποχή, έως όπου φτάσουμε εις τα έσχατα, εις το τέλος. Η Δευτέρα είναι η χρονολογική θεωρία. Δηλαδή δεν είναι κυκλική, δεν είναι στα εταιρικά τα συστήματα σε κύκλους, αλλά είναι μία πορεία ώστε να λέμε είμαστε στο πρώτο κεφάλαιο. Ή αν θέλετε στο τρίτο που αναφέρονται οι 7 επιστολές προς τα 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας.
Λοιπόν, τα τρία πρώτα κεφάλαια αναφέρονται στην εποχή του Ιωάννου. Τα παρακάτω κεφάλαια έως το τελευταίο κεφάλαιο αναφέρεται έως τα έσχατα της ιστορίας. Συνεπώς, θα λέγαμε, κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σε ένα κομμάτι της ιστορίας. Ούτε η πρώτη είναι ακριβής, ούτε η δευτέρα είναι ακριβής μέσα στο σελίδι. Ο Ανδρέας Κρήτης προτιμάει βέβαια την ιστορική, αλλά χρησιμοποιεί όλα στα σκεφτόμενα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μία εκλεκτική μέθοδος. Αλλού θα βάλουμε την κυκλική, αλλού την χρονολογική, αλλού την εσχατολογική. Μη σας μπερδεύω τώρα με όλα αυτά, ακόμα θέλω τούτο. Για να καταλάβετε ότι είναι δύσκολο πράγμα να το πιάσουμε αυτό. Υπάρχει όμως και η λεγόμενη μυθή μέθοδος, η ελικοειδή. Είναι η εξής, για να το καταλάβετε. Όταν κάνω μία έλικα, προσέξτε αυτό το σχήμα, ελικοειδός. Ανεβαίνω ένα βουνό. Ξεκινάω από κάτω, στρογγυλό βουνό. Ανεβαίνω και βέβαια σχηματίζω μία γραμμή ελικοειδή. Αν κοιτάξω από πάνω, οπωσδήποτε έχω ένα κύκλο. Αν κοιτάξω από πλάι, ο κύκλος αυτός είναι προοδευτικός. Συνεπώς, γιατί ανεβαίνει, πάει προς την κορυφή, προς τα έσχατα. Ξεκινάει από τη βάση τότε που γράφει το, η Αποκάλυψη και πάει στα έσχατα, τη Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, έχω και την κυκλική ερμηνεία, έχω και την ευθύγραμμα που πάει προς τα πάνω. Και αυτή λέγεται ελικοειδή. Να σας δείξω τώρα πώς οι πατέρες ερμηνεύουν. Θα σας αναφέρω δύο παραδείγματα. Τρία παραδείγματα. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Δηλαδή η μέθοδος βρίσκεται πάλι μέσα στην Αγία Γραφή. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 2,18. Ακούστε. Παιδεία. Εσχάτη ώρα είστε. Και καθώς ακούσατε ότι ο Αντίχριστος έρχεται και μην αντίχριστη πολύ για γόρτιση, όχι γινώσκομαι ότι εσχάτη ώρα είστε. Παιδεία λέει, η εσχάτη ώρα. Αλλά εσχάτη τι θα πει, ήρθε η Δευτέρα του Χριστού Παρουσία. Αυτό θα πει εσχάτη. Η τελευταία δεν έχει από την εσχάτη, έχει τίποτα πιο κάτω. Εάν είχε κάτι πιο κάτω, τότε δεν θα ήταν αυτό το πράγμα εσχάτη. Είδε λέει εσχάτη ώρα. Γιατί, ακούσατε ότι υπάρχουν αντίχριστοι, ότι έχει το αντίχριστο. Ο Αντίχριστος λοιπόν αποτελεί σημείο της εσχάτης ώρας. Αλλά πολλοί αντίχριστοι υπάρχουν. Και βγάζει αυτό το πολύ 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 περίεργο συμπέρασμα. Και αφού υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι, από αυτό ξέρουμε ότι ήρθε η εσχάτη ώρα. Θα μου πείτε, τα μπερδέψαμε τώρα και τα κάνουμε. Και δεν καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, είναι απλούς. Είναι ο Αντίχριστος το κύριο. Η αντίχριστη άλλη είναι πρόγραμμη του αντίχριστου. Αλλά η εσχάτη ώρα από πότε αρχίζει. Αρχίζει από τη στιγμή που γράφει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Από εκείνη τη στιγμή αρχίζει η εσχάτη ώρα. Θέλετε να το δείτε αυτό και στον Απόστολο Παύλο. Ακούστε πώς το λέγεται ο Απόστολος Παύλο. Δείτε Τιμόθεος 3,1. Να ξέρεις, λέει στον Τιμόθεο, εν εσχάτες ημέρες εν στήσονται και είχαμε πει. Τις έσχατες μέρες θα σταθούν δύσκολοι καιροί. Ο Άγιος Απόστολε Παύλε, ποιες είναι αυτές οι έσχατες ημέρες? Ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και λέει, οι έσχατες μέρες αρχίζουν τη στιγμή που γράφει ο Απόστολος Παύλος την επιστολή. Ώστε λοιπόν, τι βλέπω. Να, θα σας το πω τώρα να καταλάβετε πιο καλά. Όταν ο Χριστός είπε θα καταστραφεί η Ιερουσαλήμ, δεν θα γίνει λίθος επιλύτου, και τότε λέει θα σαλευτούν οι δυνάμεις των ουρανών, ο ήλιος θα χάσει τη φωτεινότητά του και η σελήνη το ίδιο. Προσέξτε, μία εικόνα που έχει δύο επίπεδα.
Το πρώτο της επίπεδο είναι αυτό που θα γίνει λίγα χρόνια μετά, το πρώτο έσχατο, το 70 μετά Χριστό, η καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Το δεύτερο πλάνο της εικόνας, η Δευτέρα του Χριστού παρουσία και τα έσχατα, τα πέρα έσχατα. Συνεπώς, έσχατο το πρώτο, έσχατο και το τελευταίο. Άρα λοιπόν, κάθε στιγμή μέσα στην ιστορία έχουμε το έσχατο σημείο, την εσχάτη ώρα, κάθε στιγμή. Άρα βλέπουμε, θα το πω τώρα και έτσι, κύκλους διευρυνωμένους, που το κέντρο αυτών των κύκλων κατέχει η εκφορά της προφητείας, την ώρα που λέγεται η προφητεία. Και σε μια πρώτη περιφέρεια έχει την ερμηνεία της η Αποκάλυψη. Σε μια δεύτερη περιφέρεια ευρυνωμένη πάλι την ερμηνεία. Σε μια τρίτη που στο τέλος η μεγάλη περιφέρεια ενός μεγάλου κύκλου θα εγγύζει τα όντως έσχατα, τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Συνεπώς, το βιβλίο της Αποκαλύψεως έτσι το ερμηνεύσουμε, έτσι το μελετήσουμε, και που σημαίνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως δεν είναι κάτι που ήταν ή θα είναι, αλλά το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι διαρκώς ή. Δεν εξαντλείται το βιβλίο της Αποκαλύψεως σε μια εποχή. Είναι παγκόσμιο και μπαίνει ακόμα και μέσα και εις αυτήν την Βασιλεία του Θεού. Λέει μάλιστα ο Ανδρέας Κεσαρίας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέει τον παλαιό πρόκειτο διβλή υπό πολλών ερμηνευτήσε έτσι το βάθος των εναυτές μυστηρίων της πάσης του συναθέατων άκρη της ημέρας εκείνης ενή της μερικής καταργουμένης γνώσεως η τελεία αναδειχθήσεται. Λέει η προφήτη της παλιάς δεκτής. Πολλοί ερμήνευσαν τους προφήτες. Πολλά μένουν χωρίς να φτάσουν στο τέρμα ή στο πυθμένα της προφητείας. Μα θα μου πείτε οι προφήτες της παλιάς δεκτής αναφέρονται στον Χριστό και πέρα του Χριστού και στη Δευτέρα του παρουσία και στη Βασιλεία του Χριστού. Μάλιστα αγαπητοί, δεν εξαντλήθηκαν οι προφήτες της παλιάς δεκτής. Γι' αυτό θα αναλύαμε ποτέ τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, μην πει κανείς ότι αυτοί εξαντλήθηκαν. Ήρθε ο Χριστός, τελείωσε. Δεν εξαντλήθηκαν. Φτάνει μάλιστα ο Ανδρέας Κεσαρίας να πει το εξή, ότι δεν θα εξαντληθούν ούτε εις αυτήν τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί μέσα στη Βασιλεία του Θεού πλέον θα μπορούμε να κατανοήσουμε το βάθος των προφητείων. Είναι λοιπόν, αγαπητοί μου, καταλαβαίνετε, ένα βιβλίο για Αποκάλυψης τρομερά απίθανα βαθύ. Με πόσο σεβασμό, πώς πρέπει να σταθούμε μπροστά του. Γι' αυτό, κατακλείοντας αυτή τη σύνολη εισαγωγή, μόνο μην απογοητευτείτε αν ήταν λίγο δύσκολη. Θα πούμε στο ιερό κείμενο και θα είναι απόλαυση αληθινή. Πάντα η εισαγωγή σε κάτι είναι πάντα δύσκολη. Ενώ έρχεται η εισαγωγή να διαφωτίσει, υποτίθεται, ελπίζω να μην κατάφερα να τα συσκοτήσω τα πράγματα. Αλλά θα παρακαλέσω λίγο υπομονή. Θα έρθει, θα δείτε το δροσερό κείμενο, πώς θα βγαίνει, πώς θα αναλύεται. Τόσο ωραία, τόσο υπέροχα. Και έτσι κατακλείοντας αυτήν τη σύντομη εισαγωγή, θα πρέπει να έχουμε μερικά βασικά πραγματάκια υπόψη μας, πώς θα σταθούμε σαν ακροατέ μπροστά στο βιβλίο αυτό του Θεού. Και πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να λησμονούμε ότι έχουμε αυτόν τον ζώντα λόγο του Θεού. Αφού το βιβλίο της Αποκαλύψεως είναι θεόπνευστο όπως ολόκληρη η Αγία Γραφή. Δεύτερον, ότι αυτός ο λόγος του Θεού είναι βαθύς και δυσερμήνευτος, που για να κατανοηθεί χρειάζεται ταπείνωση, προσευχή, προσοχή, δάκρυα και επιμονή. Θα πάρουμε το παράδειγμα του Ιωάννου Ευαγγελιστού μέσα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, κεφάλαιο 5, 1, 4, που λέει «Άκουσα μια φωνή, δεν μπορεί κανείς να ανοίξει το βιβλίο αυτό». Και εγώ άρχισα να κλαίω, λέει ο Ιωάννης.
ούτε θα μπορούσε κανείς να μάθει το περιεχόμενο του βιβλίου. Και έρχεται ο άγγελος του τοματικού και του λέει: «Μη κλαις, το βιβλίο το άνοιξε ο αστέρας ο πρωινός, ο Υιός του Θεού, ο ενανθρωπίσας, ο Ιησούς Χριστός. Μη κλαις». Αλλά γιατί έφτασε να ανοίξει το βιβλίο και να μάθει το περιεχόμενο του? Γιατί έκλαιγε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Και τέλος, τρίτον, κάθε συμπέρασμα που θα βγάζουμε από το βιβλίο, ηθικό, πνευματικό, ό,τι είναι, δεν θα το αναφέρομαι στους άλλους, αλλά στον εαυτό μας. Μη πούμε ότι αυτά είναι για τους άλλους, είναι και για μας. Όταν θα πει ο Χριστός, δεν είσαι ούτε ψυχρός, ούτε θερμός, είσαι χλιαρός, γι' αυτό και θα σε ξεράσω. Μη πούμε, α, θα ξεράσω τους άλλους. Αλλά να κάνουμε αυτοκριτική και να πούμε, μήπως είναι ο χλιαρός, και οπωσδήποτε θα βρούμε, όταν δεν κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, ότι είμαστε οι χλιαροί. Αγαπητοί μου, έτσι θα μπορέσουμε να καταλάβουμε, θα μπορέσουμε να ψάξουμε λιγάκι το βιβλίο της Αποκαλύψης. Και έτσι θα μας αποκαλυφθεί η αλήθεια όσο είναι δυνατόν να μας αποκαλυφθεί, για να βαδίσουμε αυτή τη χρυσή και φωτεινή πορεία της Εκκλησίας ανάμεσα στα καταπληγώνοντα και φωνεύοντα ξύφη των αντιθέων δυνάμεων μέσα στην ιστορία. Αυτά για απόψε.